Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους που είστε παρόντες σήμερα εδώ, στο Πνευματικό και Διοικητικό Κέντρο της Μητροπόλεως, για μια νέα επικοινωνία μαζί. Ούτως ή άλλως βρισκόμαστε σε επικοινωνία, κατεξοχήν με εσάς που είστε τα μέσα επικοινωνίας και ενημέρωσης, οι άνθρωποι των μέσων επικοινωνίας και ενημέρωσης, σε εποχές μάλιστα που είναι απαραίτητο αυτό για την ενημέρωση τη σωστή των συμπολιτών μας, για την βοήθειά τους στις δύσκολες καταστάσεις τις οποίες περνάνε, οι οποίες μεταξύ των άλλων έχουν και πολύ μοναξιά. Και η παρουσία των εφημερίδων, των τηλεοράσεων, του ραδιοφώνου, του διαδικτύου είναι μία συντροφιά, είναι ένα βήμα, είναι μία παρέα και είναι και μία δυνατότητα έκφρασης. Έστω και αν πολλές φορές οι άνθρωποι στην έκφρασή τους μπορεί να παρεκτρέπονται ή να εκφράζονται με έναν τρόπο που να μοιάζει το διαδίκτυο σαν μία ζούγκλα. Παρά τα αυτά όμως είναι πολύ αναγκαίο να υπάρχουν βαλβίδες εκτόνωσης μέσα στην κοινωνία, ώστε και οι άνθρωποι που δυσκολεύονται, οι αδελφοί μας, να μπορούν να εκφραστούν. Σήμερα ήθελα να συναντηθούμε για να απευθυνθώ στην τοπική κοινωνία και σε εσάς και να εκφράσω τη χαρά μου. Γιατί βρισκόμαστε σε ένα σημείο το οποίο το περίμενα πάρα πολύ, όχι για να εφησυχάσουμε, ούτε για να σταματήσουμε την προσπάθεια, αλλά γιατί το θεωρώ κομβικό σημείο στη διαχείριση και στη μάχη κατά της πανδημίας, καθώς συμπληρώνεται ένας χρόνος από αυτήν την περιπέτεια και τη δοκιμασία. Ποιο είναι αυτό το σημείο? Είναι το σημείο της ολοκλήρωσης του εμβολιασμού στις τρεις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων της Μητρόπολης μας. Για μένα αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Θα έλεγα ότι το περίμενα αυτή τη στιγμή με πολλή αγωνία και με πολλή προσευχή. Δεν σημαίνει ότι με τον εμβολιασμό λύγει η πανδημία, δεν σημαίνει ότι σταματάμε τη φροντίδα, τα μέτρα, τη προσπάθεια, όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι φτάσαμε να εμβολιάσουμε το προσωπικό που εργάζεται στις τρεις μονάδες της Μητροπόλεως και όλους τους τρόφιμους, χωρίς να έχουμε ως τώρα κανένα κρούσμα κορονοϊού, ούτε στους υπαλλήλους μας, ούτε στους τρόφιμους, ούτε στο προσωπικό, ούτε καν στους συγγενείς τους. Δοξάζω πραγματικά τον Θεό, θέλω να συγχαρώ τους συνεργάτες μου, τα στελέχη της Μητροπόλεως, αλλά και την τοπική κοινωνία. Διότι έζησε, ζει και θα ζει και για αρκετό διάστημα ακόμα πρωτόγνωρες καταστάσεις. Όταν πέρυσι τέτοιο καιρό, πριν ακόμα συνταχθούν τα σχετικά πρωτόκολλα, απαγόρευσα το επισκεπτήριο στα τρία γεροκομεία μας και τις νέες εισαγωγές γερόντων, δεν σας κρύβω ότι δοκίμασα πολλές αντιδράσεις και στεναχώρια. Δικαιολογημένη ως ένα σημείο. Διότι θέλουν να επισκέπτονται τους παππούδες, τις γιαγιάδες, το έχουν ανάγκη και οι παππούδες, οι γιαγιάδες, δεν θέλουμε να είναι σε μια αποθήκη στιβαγμένοι άνθρωποι. Η κοινωνικοποίηση, η επαφή με την κοινωνία είναι απαραίτητος όρος της υγείας, όμως βρεθήκαμε σε μια κατάσταση η οποία δεν μας έδινε άλλη επιλογή. Είναι αλήθεια βέβαια ότι φροντίσαμε, και εδώ βοηθάει και η τεχνολογία, βοηθάει και η τηλεόραση, βοηθάνε όλα τα μέσα, να έχουν μια επικοινωνία διαδικτυακή οι γέροντες, οι γερόντισες, με τα εγγόνια, με τους συγγενείς, και να προσπαθήσουμε να απαλύνουμε αυτή τη δυσκολία και την αγωνία για το αύριο με τρόπους εναλλακτικούς, ψυχολογικούς, πνευματικούς. Το κατάλαβαν και οι ίδιοι γέροντες, οι γερόντισες και οι συγγενείς τους. Πόσο ωφέλιμο ήταν αυτό και πόσο σημαντικό ήταν, παραδείγματος χάρη, όπου με απόφασή μου, παρά ότι αυτό είχε δυσμένεια για τη Μητρόπολη, συνολικά φιλοξενούνται στις δοσμές μας όλη την περίοδο της πανδημίας κατά 30% λιγότεροι τρόφιμοι από αυτούς που προβλέπονται από την άδεια λειτουργίας. Προκειμένου να υπάρχουν αποστάσεις, προκειμένου να υπάρχουν οι θάλαμοι ανίχνευσης ύποπτου κρούσματος αλλά και επιβεβαιωμένου κρούσματος, προκειμένου να υπάρχουν όλα τα μέτρα στην περίπτωση που συμβεί κάτι να μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Επαναλαμβάνω, με τη χάρη του Θεού, ωστόσο δεν συνέβη κάτι. Αυτό δεν το λέω ούτε για να κάνω κάποια σύγκριση, ούτε για να κάνω κάποια
να αφήσω κάποιο υπονοούμενο. Ο άνθρωπος είναι το επίκεντρο όλων μας. Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να παρέχουμε σε κάθε άνθρωπο την καλύτερη ποιοτική προσφορά και διακονία. Αλλά μοιράζομαι τη χαρά μου, επαναλαμβάνω. Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος που ολοκληρώθηκε η δεύτερη δόση του εμβολιασμού. Το γραφείο μας θα σας δώσει και σχετικές φωτογραφίες για το αρχείο σας ή για χρησιμοποίηση και από το προσωπικό μας και από τους γέροντες και τις γερόντισσες. Εγώ δεν εμβολιάστηκα, όπως έχω ανακοινώσει, διότι πρώτον είμαι 43 προς τα 44 έτη, δεύτερον δεν έχω υποκείμενα νοσήματα και τρίτον θεωρώ απαράδεκτο να κάνω προνομιακή χρήση του αξιώματός μου ή το γεγονότος ότι έχουμε τρεις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, θα μπορούσα να χωθώ κι εγώ μαζί με τους παππούδες και τις γιαγιάδες για να εμβολιαστώ προνομιακά όταν υπάρχουν άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας που δεν έχουν εμβολιαστεί, όταν υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν αιμοκάθαρση, που έχουν ασθένειες, που έχουν νοσήματα, που έχουν δυσκολίες μεγάλες, που είναι σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και λόγω ηλικίας, θα το θεωρούσα έναν λόγο για να μην μπορώ να κοιτάω τους ανθρώπους στα μάτια. Γι' αυτό λοιπόν θα περιμένω τη σειρά μου. Όταν έρθει η ώρα, μπαίνω στην πλατφόρμα, δεν έχει ανοίξει ακόμα για μας. Όταν έρθει λοιπόν η σειρά μου, τώρα ελπίζω να μην μου έρθει κανένα SMS να πάω στη Λίμνο να εμβολιαστώ, αλλά αν μου έρθει δεν πειράζει, θα πάω και στη Λίμνο, είναι ευκαιρία για κανένα ταξίδι. Και όταν έρθει αυτή η ώρα, και εγώ θα ακολουθήσω τις σχετικές οδηγίες. Ήθελα να σας πω ότι όλη αυτή την περίοδο του ενός χρόνου, σας τα δίνω αναλυτικά, εγώ θα σας τα πω πολύ σύντομα, σας παραθέτω 10 σημεία βασικών ενεργειών, τις οποίες προβήκαμε ως υπεύθυνη πνευματική και εκκλησιαστική διοίκηση στον τομέα της δικαιοδοσίας μας, που είναι η Μητρόπολη Θεότιδος, προκειμένου να τηρηθούν σωστά τα μέτρα και κυρίως να δημιουργηθεί μια αγωγή υγείας. Διότι αυτό θα είναι και το κέρδος που θα μείνει όταν τελειώσει η πανδημία. Διότι υπάρχουν και άλλα μεταδοτικά νοσήματα, και υπάρχει ένας πολιτισμός, μια κουλτούρα, η οποία πρέπει να περάσει μέσα από αυτή. Ασφαλώς δεν είναι η μάσκα η κουλτούρα μας. Κουλτούρα μας είναι όμως ότι όταν κινδυνεύει η δημόσια υγεία, θα υποστούμε κάποιες θυσίες. Και μάσκα μπορεί να φορέσουμε, και κάποιες αποστάσεις μπορεί να πάρουμε, και κάποια άλλα μέτρα μπορεί να πάρουμε. Γιατί αυτό είναι η αγάπη και αυτό είναι η ευθύνη απέναντι στους άλλους. Από την πρώτη στιγμή από πέρυσι, στείλαμε περισσότερα από 34 εγκύκλια σημειώματα, πολλές φορές και μέσα στη νύχτα, τα παίρνατε κι εσείς που σας τα στέλναμε με email. Ακόμα και χθες το βράδυ, χωρίς να μου ζητηθεί, έστειλα κατεπήγον εγκύκλιο σημείωμα, το οποίο το δώστε πατέρα Δημήτρη στα παιδιά, για την περιοχή του Δήμου Λοκρών, για όλες τις ενορίες, ασχέτως αν είναι στη Μαλαισίνα, όλου του Δήμου, όπου εφιστώ την προσοχή τους για την τήρηση των μέτρων στο αυξημένο επίπεδο στο οποίο έχει μπει η περιοχή, που σημαίνει πρακτικά, για να το καταλάβουμε, ότι στους ιερούς ναούς δεν επιτρέπονται περισσότερα από 9 άτομα. Έτσι. Και φυσικά να πάσα στιγμή παρακολουθούμε τις ανακοινώσεις, τις κοινές υπουργικές αποφάσεις, όλα τα μέτρα και επικυρωποιούμε και εμείς τη δική μας στάση και τις δικές μας κινήσεις. Συνολικά δε, να σας πω ότι στους ενορίτες μας και στους ναούς, την περίοδο αυτή έχουν διανεμηθεί περισσότερα από 15.000 φυλάδια με οδηγίες και προσωποποιημένες, γιατί ξέρετε ότι οι άνθρωποι της εγκυκλίους και τα ΦΕΚ δεν είναι τόσο εύκολο να τα μελετήσουν, να τα διαβάσουν, αλλά και ενημερώσεις και άλλες προσπάθειες. Επίσης γνωρίζετε ότι προσπαθήσαμε να την περίοδο που είναι ανοιχτές οι εκκλησίες να αυξήσουμε τις λειτουργίες, να μειώσουμε το χρόνο όμως παραμονή στο ναό, πιο σύντομες ιερές ακολουθίες, για να διευκολύνουμε περισσότερους ανθρώπους με πολύ λιγότερο έως καθόλου, και εκεί φτάσαμε συνωστισμό, και με περισσότερες αποστάσεις και καλύτερα μέτρα και εξαερισμού και θερμομετρήσεως. Επίσης εξασφαλίσαμε πολλά τεστ τα οποία κάναμε και στους κληρικούς μας και στους συνεργάτες μας. Εδώ στην κεντρική διοίκηση είναι υποχρεωτικά τα τεστ κάθε εβδομάδα, 2 φορές την εβδομάδα. Προσωπικώς υποβάλλομαι πιο συχνά
και σε μοριακό τεστ εβδομαδιαίως, λόγω της παρουσίας μου σε διάφορες εκδηλώσεις, γιατί δεν μπορώ να αφήσω και το πίμνιό μου να κλειστώ σε μία γυάλα και να μην είμαι κοντά στους ανθρώπους, στη φτώχεια τους, στη δυσκολία τους, στον πόνο τους. Δεν σας το κρύβω ότι σήμερα στεναχωριέμαι που δεν θα είμαι κοντά σε αυτό το φρικτό γεγονός το οποίο έχει βυθεί στο πένθος την Αταλάντη, αλλά και με αυτόν τον τρόπο θέλω να στείλω ένα παράδειγμα. Θα έρθουν τα μνημόσυνα, θα έρθουν άλλες ευκαιρίες, θα βρεθώ ή θα επισκεφθώ κατηδίαν όπως το Πράτο πολλές φορές. Αλλά αυτή τη στιγμή που αυτή η περιοχή βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, πρέπει όλοι μας, ο καθένας από το δικό του μετερίζει, να δώσει ένα παράδειγμα, έστω και αν αυτό κοστίζει. Επίσης, βοηθήσαμε και διευκολύναμε τους ιερούς ναούς και τις ιερές μονές, που και αυτό επηρεάζει τη στάση του στο υγειονομικό κομμάτι. Παρέχαμε πάρα πολλές διευκολύσεις στο θέμα της οικονομικής τους διαχειρίσεως, διότι από τη στιγμή που δεν υπάρχουν πιστοί, είναι κλειστές οι εκκλησίες, σημαίνει ότι δεν υπάρχουν έσοδα. Και αυτό που φροντίσαμε να διασφαλίσουμε δεν είναι τα έσοδα, ας το πούμε, εκ των νομικών υποχρεώσεων της Μητροπόλεως, αλλά τη λειτουργία των ναών, να μην χάσει κανένας άνθρωπος τη δουλειά του. Αυτό ήταν το πρώτο μου μέλημα. Κανένας νεοκόρος, κανένας ψάλτης, κανένας βοηθός, όπως επίσης και κανένας φτωχός, να μην στερηθεί το βοήθημα το οποίο παίρνει, τα τρόφιμα τα οποία παίρνει, το φαγητό το οποίο παίρνει, και επίσης κανένα ίδρυμά μας να μην κάνει καμία έκπτωση στην ποιότητα των υπηρεσιών τις οποίες προσφέρει. Αυτή είναι η κόκκινη γραμμή μας, αυτό είναι το α και το ω, όλα τα άλλα και έπονται και διορθώνονται. Γι' αυτό και αποφασίσαμε με εισήγησή μου μία μείωση οριζόντια σε όλους τους ναούς κατά 30% των νομίμων εισφορών τους προς τη Μητρόπολη. Αναστήλαμε τον έρωνα της αγάπης, που για μας είναι μεγάλη ενίσχυση, θα τον κάνουμε πρώτο Θεός 17 έως 30 Μαΐου, αν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Και επίσης δώσαμε τη δυνατότητα σε όλους τους ναούς που είχαν χρέη προς απονόμιμες εισφορές μέχρι το 2018, να ευνοϊκών ρυθμίσεων, σε σημείο να φτάσει μέχρι η απόσβεση ευνοϊκή και του 50% του οφειλωμένου ποσού. Αυτό έδωσε μεγάλη ανάσα στις ενορίες, αλλά έδωσε και τη δυνατότητα να αποσυνδέσουν το θέμα της στήρησης των μέτρων από την βιωσιμότητα, την πρακτική και οικονομική ενός ναού ή μιας εκκλησίας. Και νομίζω ότι αυτό, αν κανείς παρατηρήσει, μελετήσει, κοιτάξει προσεκτικά, θα δει ότι αυτό πιστώνεται υγειονομικά. Δεν σας κρύβω ότι πολλές φορές, ενώ είμαι κατά των εκτάκτων εφόδων και των ελέγχων, στο στρατό έκανα βέβαια εφόδους ως υπαξιωματικός, αλλά είμαι κατά των εκτάκτων εφόδων, λόγω της πανδημίας σε πολλούς ναούς πραγματοποίησα έκτακτη έφοδο για την τήρηση των μέτρων και θέλω να πω ότι χάρηκα και ειδικά σε κάποιους ναούς που δεν το περίμενα, σε κάτι απομακρυσμένα χωριά στην άκρη του κόσμου, που εν πάση περιπτώσει αισθάνονται ότι δεν υπάρχουν ελεκτικές αρχές, δεν υπάρχουν τόση πίεση, ότι είδα να τηρούνται τα μέτρα και να γίνεται η προσπάθεια η οποία απαιτείται. Και φυσικά συνειδητοποίησα ότι είναι θέμα καθαρά ευθύνης. Είδα από αγράμματους, συγχωρέστε το αγράμματος, το λέω μόνο με την έννοια του σχολείου, μην παρεξηγηθώ, ολιγογράμματος ανθρώπους, να είναι συνεπέστατοι κύριοι. Είδα άλλους που ξέρουν πολλά και νομίζουν ότι ξέρουν τα πάντα, να είναι πιο αμελείς. Άρα δεν έχει σχέση με τα γράμματα και με το σχολείο κτλ. Έχει σχέση με την υπευθυνότητα που έχει ο καθένας, την οποία φυσικά εμείς ως ταγή οφείλουμε έτι περισσότερο να την καλλιεργούμε και να την ενισχύουμε, διότι αυτό θα είναι ένα κέρδος και σε άλλα πράγματα, το επαναλαμβάνω. Η πανδημία θα τελειώσει και οδεύουμε προς το τέλος. Και όπως είπα, χαριτολογώντας την Μαρκάδα, ο γάμος είναι η έναρξη του τέλους της πανδημίας. Οδεύουμε προς το τέλος. Όμως αυτό που πρέπει να μείνει είναι μια κοινωνική συνείδηση πιο αυξημένη. Μην επιστρέψουμε στα ίδια ή και στα χειρότερα. Είδαμε ότι φέτος είχαμε ελάχιστη διάδοση της γρήπης της κοινής.
που είναι ένα κέρδος και αυτό παράπλευρο από τον κορονοϊό. Εγώ γνωστή μου που κάθε χρόνο δύο εβδομάδες τις έχουν στο κρεβάτι από γρήπη, φέτος είναι περδίκια. Και ούτω καθεξής. Μάλλον να σας πω, να γελάστε κιόλας. Μου είπανε ότι πήγα στη Μαρκάδα και στα χιόνια, με πήραν τηλέφωνο, καλά δεν φορούσε ούτε ένα κασκόλ ούτε τίποτα. Λέω, φορούσα τη μάσκα, λέω, και διπλή κιόλας. Δεν περνάει τίποτα, λέω. Και όντως ήταν μια προστασία και αυτή. Επίσης, χάρη σε εσάς και σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, μου δώσατε βήμα και μου δίνετε και σήμερα. Και παρενέβη πάρα πολλές φορές μέσα από τα τοπικά μέσα ενημερώσεως, αλλά και από μέσα πανελλαδικής εμβέλειας, από συναδέλφους σας εξ Αθηνών. Και νομίζω ότι και δι' αυτού του τρόπου προσπάθησα σταθερά να στείλω το ίδιο μήνυμα. Η θέση μου και η γραμμή μου ήταν από την πρώτη στιγμή η ίδια. Θυμάστε το Μάρτιο στον Άγιο Δημήτριο είχαμε δώσει την πρώτη συνέντευξη, όπου διέκρινα το μυστηριακό από το υγειονομικό θέμα, ότι το θέμα του συγχρονισμού, του συνοστισμού, των αποφάσεων, των αποστάσεων, της καθαριότητας δεν είναι θεολογικό θέμα, δεν είναι δογματικό θέμα, δεν μειώνει την προσευχή μας, δεν μειώνει τη σχέση μας με τον Θεό, μάλλον την βελτιώνει, καθώς αυξάνει την αγάπη μας για τον συνάνθρωπο. Την ίδια γραμμή κρατούμε μέχρι τώρα, την ίδια γραμμή θα κρατούμε μέχρι τέλους. Την ίδια γραμμή για το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, άλλωστε μας δικαιώνουν οι αριθμοί στη Θεότητα, καθώς όπως γνωρίζετε δεν έχει νοσήσει ούτε ένας ιερέας και εμένα με άγγιξε ο κορονοϊός, με χαϊδεύει αλλά φεύγει, όπως φαίνεται την τελευταία φορά. Αν και είπα από την πρώτη στιγμή, αν κάποιος εκ των κληρικών πρέπει να νοσήσει, πρέπει να είμαι εγώ. Διότι έρχομαι σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο, παρά ότι προσέχω πάρα πολύ, αλλά είμαι εκτεθειμένος πολύ έντονα στον κορονοϊό, προσπαθώντας περισσότερο να προστατεύω ανθρώπους ιερείς, οικογενειάρχες, με παιδιά, με προβλήματα, με γέροντες μέσα στην οικογένεια. Εγώ στο κάτω-κάτω μόνος μου είμαι, ό,τι είναι να γίνει θα το παλέψουμε. Θα μου κάνετε και παρέα κι εσείς, αν συμβεί κάτι. Επίσης, σε τακτικά διαστήματα καθιερώσαμε και μας βοήθησαν και οι τοπικοί φορείς, οι Δήμοι, τις απολυμάνσεις των χώρων συναθρήσεως κοινού, όχι μόνο τους ιερούς ναούς, τα πνευματικά κέντρα, αλλά και τους διοικητικούς χώρους. Και πολύ σημαντικό για μας ήταν αυτό που σας είπα στην αρχή, τα διαγνωστικά τεστ. Και θέλω να ευχαριστήσω ιδιώτες οι οποίοι συνέδραμα τη Μητρόπολη μας στο υγειονομικό κομμάτι και συγκεκριμένα την κυρία Βαρδινογιάννη, η οποία μου παραχώρησε και μου προσέφερε για τις ανάγκες της Μητροπόλεως μας και τεστ και υγειονομικό υλικό και ό,τι άλλο χρειάζεται για την υποστήριξη του κορονοϊού, ιδιαίτερα για τα γεροκομεία μας. Και έτσι μπορέσαμε να ελέγχουμε άριστα το προσωπικό μας, πέρα από τους ελέγχους του ΕΟΔΗ, τακτικότατα, αλλά ακόμα και τις οικογένειές τους. Γιατί ένας υπάλληλος έχει παιδιά, έχει οικογένεια, δεν είναι μόνο ο χώρος της δουλειάς και είναι λογικό να έχει και μια εξωστρέφεια. Θα πάει στο σούπερ μάρκετ, θα πάει στο κρεοπωλείο, θα πάει να ψωνίσει. Και ως τώρα τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Επίσης, τα επιστημιστικά προγράμματα της Μητροπόλεως λειτουργήσαν όλη την περίοδο μέχρι τώρα χωρίς καμία διακοπή. Τις 42 ημέρες, θυμάστε, της αυστηρής πρώτης καραντίνας, ήταν 6 εβδομάδες, εφαρμόσαμε πρώτη το take away με τη διανομή του φαγητού στο σπίτι κατοίκων τους ανθρώπους, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν σπίτι. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε και είναι μία άλλη παράμετρος. Επίσης, υποβάλαμε σε διαγνωστικά τεστ και υποβάλουμε και τις εθελόντρες που μαγειρεύουν στα κέντρα αγάπης, προσπαθώντας βέβαια να επιλέξουμε περισσότερο αυτές που δεν ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, για να τις προστατεύσουμε, δηλαδή τις νεότερες σε ηλικία ή χωρίς κάποιο ιατρικό ιστορικό, και νομίζω ότι και αυτό έχει πάει πάρα πολύ καλά και θέλω να τις ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου και αυτές και τις οικογένειές τους, είναι εκατοντάδες γυναίκες, οι οποίες εκ περιτροπής έρχονται, μαγειρεύουν, προσφέρουν ένα πιάτο φαγητό, ζεστασιά, ενδιαφέρον και αγάπη σε εκατοντάδες συμπολίτες μας, τόσο στη Λαμία όσο και στην περιφέρεια. Συγχρόνως υλοποιούμε προγράμματα, όπως αυτό που αύριο επίσης θα υλοποιήσουμε,
καθώς θα επισκεφθώ προσωπικώς στα σπίτια τους, σε 7 περιοχές της περιοχής Δομοκού, Δομοκός, Νέο Μοναστήρι, Πετρωτό, Βαρδαλή, Άνω Αγόριανη, Ομβριακή, αν μου ξεφεύγει κάποιο χωριό, είναι 7 χωριά πάντως που θα πάω αύριο, μετά τη Θεία Λειτουργία, non-stop, μέχρι να φτάσουμε σπίτι-σπίτι, με το πρόγραμμα το μαζί όπου υπάρχει ανάγκη, το οποίο έχουμε συμφωνήσει και υλοποιούμε με την Αποστολή και τον Μασούτη. Το ίδιο και με άλλα προγράμματα, ιδιαίτερα έχουμε καταρτήσει ένα πρόγραμμα για τις οικογένειες τις μονογονεϊκές με ανήλικα παιδιά, να φανταστείτε, ίσως θα σας, ο αριθμός να σας ξαφνιάσει, ότι μόνο στο Δήμο Λαμιαίων έχουμε 200 τέτοιες οικογένειες που εμείς καλύπτουμε, που είναι μονογονεϊκές με ανήλικα παιδιά και περισσότερα των 3 παιδιών. Κρατήστε το αυτό, γιατί αυτό έχει και άλλες αναγνώσεις που εσείς με το μάτι, με την εμπειρία που έχετε, μπορείτε να τις κάνετε και να τις έχετε πάντοτε στο πίσω μέρος του μυαλού σας. Διότι τα ζητήματα κοινωνικά δεν είναι μονοδιάστατα. Είναι πολυσύνθετα και αλληλένδετα. Επίσης, χρησιμοποιήσαμε με επιτυχία τις νέες τεχνολογίες. Μάλιστα, πριν κατέβω εδώ, και στις 10 η ώρα και στις 11 η ώρα, μπήκα στο διαδικτυακό καθηγητικό μάθημα της ενορίας του Αγίου Αθανασίου στα Γαλανέικα. Μίλησα με τα παιδιά. Εντυπωσιάστηκα που λειτουργεί τόσο σωστά. Νομίζω ότι και πρωτοπορούμε στο θέμα της κατήχησης. Και είναι σημαντικό τα παιδιά ότι ενώ έχουν διαδικτυακή εκπαίδευση όλη τη βδομάδα, βάλτε και τα φροντιστήρια, μπαίνουν και το Σάββατο στο καθηγητικό. Αυτό σημαίνει μια δύναμη, μια διείσδυση, σημαίνει ότι το μιλάει στην καρδιά τους, το έχουν ανάγκη. Το ίδιο και το οδείο της Μητροπόλεως δεν έπαψε να λειτουργεί και να γίνονται τα μαθήματα διαδικτυακά, με 200 μαθητές στην πόλη της Λαμίας και άλλους 200 περίπου στα 7 παραρτήματα που δημιουργήσαμε στην περιφέρεια. Έχετε δει ότι έχω μια αγάπη στην περιφέρεια, μου αρέσουν τα μικρά και τα μεγάλα χωριά και αν υπήρχε και καλύτερο ίντερνετ σε κάποια από αυτά, γιατί αυτό μην το ξεχνάμε, είναι ένα πρόβλημα. Υπάρχουν χωριά που ακόμα δεν έχουν 4G ή το σήμα είναι χαμηλό, δεν έχουν καλό διαδίκτυο, θα μπορούσαμε να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Το ίδιο και το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιού λειτουργεί με τους 160 μαθητές του διαδικτυακά, όπως και οι εκδηλώσεις μας ως τώρα για το 1821 πραγματοποιούνται διαδικτυακά, τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά και με τη δική σας βοήθεια. Ιδιαίτερα όμως η μέρημνά μας ήταν τα γεροκομεία. Γι' αυτό σας παραθέτω, δεν σας τα διαβάσω, αναλυτικά όλα τα μέτρα τα οποία λάβαμε, λαμβάνουμε και θα λαμβάνουμε. Με βασικό πρώτο τη μείωση κατά 30% των εισαγωγών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Είναι άλλο να είναι μόνος του σε ένα δωμάτιο ο παππούς και η γιαγιά και άλλο να είναι τρεις μαζί. Καταλαβαίνετε ότι αν ένας εμφανίσει πρόβλημα, αυτό αμέσως πηγαίνει στους άλλους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η τήρηση των προβλεπομένων πρωτοκόλων, θερμομέτρηση, παρουσιολόγια, ημερολόγιο μετρήσεων, εκπαιδευτής COVID για κάθε γεροκομείο, ιατρός COVID για κάθε γεροκομείο, αίθουσα COVID για κάθε γεροκομείο, όλα τα απαραίτητα μέτρα, τα μηχανήματα υποστήριξης οξυγόνου κτλ. Για κάθε γεροκομείο, για κάθε περίπτωση, αυτά είναι κληρονομιά που θα μας μείνει. Δεν είναι περιττά έξοδα. Και πρέπει να το καταλάβουμε αυτό και σαν κοινωνία και σαν δομές υγείας. Και η εμπειρία η οποία αποκτά το προσωπικό σε αυτή τη δοκιμασία θα είναι η πιο πολύτιμη τεχνογνωσία για το λαμπρό μέλλον το οποίο έρχεται μπροστά για τις δομές μας. Επίσης, υποχρεώσαμε το προσωπικό όταν επιστρέφει από άδεια να μην υποβληθεί μόνο σε rapid test αλλά και σε μοριακό τεστ ανίχνευσης. Και πολλά άλλα μέτρα τα οποία σας τα δίνουμε αναλυτικά, θα το πάρετε και με email το αρχείο για να μπορείτε να το δουλέψετε, αλλά για μας είναι πάρα πολύ σημαντικά. Θέλω να σας πω ότι τα κλιμάκια του ΕΟΔΗ πραγματοποίησαν συνολικά 44 ελέγχους όλη αυτή την περίοδο και τα κεντρικά κλιμάκια και εδώ της Διεύθυνσης Περιφερειακής Υγείας και διαγνωστικά τεστ κάναν και μέτρα και έλεγχο τήρησης των μέτρων. Σε όλους τους ελέγχους
Πήραμε τα εύσημα και τα συγχαρητήρια. Και από το Υπουργείο Ανάπτυξης επίσης έγιναν έλεγχοι. Και χαίρομαι και συγχαίρω τους συνεργάτες μου που τήρησαν τις οδηγίες μου, τις συντολές μου. Προσωπικώς έκανα πάρα πολλές επισκέψεις στα γεωργομεία χωρίς να εισέλθω ούτε μία μέσα. Πήγαινα έξω στην αυλή και τους έβγαζα εκεί και έδινα οδηγίες και έλεγχα και μου φέρανε και τα βιβλία και τα παρουσιολόγια και τα πάντα για να είμαι κι εγώ ένα παράδειγμα. Δεν μπορώ να στερώ τον παππού από το εγγόνι του ή από την κόρη του που του φέρνει και το χυμό και το βυσκό, το ξέρετε, και αυτά που έχει αδυναμία, γιατί είναι το ψυχολογικό θέμα. Κι εγώ να μπαίνω, βγαίνω μέσα, πήγαινα απ' έξω, τους χαιρετούσα από το παράθυρο. Είναι αλήθεια ότι φροντίσαμε να έχουν τηλεόραση, να έχουν ίντερνετ, να με βλέπουν, να τους βλέπουν, να επικοινωνούμε. Προμηθεύσαμε τάμπλετ τα γεωροκομεία, προμηθεύσαμε εφαρμογές, βάλαμε γρήγορο ίντερνετ για να μπορεί να σηκώσει 10 και 20 γέροντες μαζί, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα. Μπα πηγαίνει ένας-ένας, όπως ήταν το καρτοτηλέφωνο στο στρατό που είχαμε και περιμέναμε στην ουρά και τελείωνε ο χρόνος που υπήρχε γιατί έπιανε με τη μάνα του κουβέντα άλλες 10 ώρες. Έτσι, εγώ βλέπετε, σας μιλάω, μπορεί να είναι κάμερες μπροστά, φιλικά, οικογενειακά και αυθόρμητα. Έτσι λοιπόν, πήγαμε πάρα πολύ καλά στους ελέγχους. Θα συνεχίσουμε, γιατί τώρα μας είπαν ότι θα σταματήσουν τα διαγνωστικά τεστ λόγω του εμβολιασμού. Εμείς όμως θα τα συνεχίσουμε, διότι και ένας που έχει εμβολιαστεί μπορεί να νοσήσει. Απλώς από ό,τι έχουμε διαβάσει και ξέρουμε από την τρέχουσα βιβλιογραφία, με πιο ελαφριά παθολογία και συμπτώματα. Οπότε, καλό είναι να έχουμε εικόνα, να την παρακολουθούμε, να το ελέγχουμε και για να μην δημιουργηθεί και μία χαλάρωση. Γιατί να ξέρετε, ο υπάλληλος που ξέρει ότι θα του γίνει τεστ είναι πιο προσεκτικός και μόνος στην σκέψη. Το τεστ δεν το κάνει μόνος του, το κάνει το Ίδρυμα, θα το δει ο Δεσπότης και ούτω καθεξής. Ο Δεσπότης δεν στιγματίζει, ο Δεσπότης είναι για να θεραπεύει, να προστατεύει και για την υγεία των ιδίων. Γι' αυτό εμείς θα τα συνεχίσουμε τα τεστ. Ο εμβολιασμός ολοκληρώθηκε πριν 10 μέρες, 17 Φεβρουαρίου. Είχαμε για τη δεύτερη δόση λόγω της χιονοπτώσεως τη Δευτέρα. Υπήρχε δυσκολία να έρθουν από την Καρδίτσα τα εμβόλια, αλλά έγινε στις 17 του μηνός, χωρίς παρενέργειες. Δεν είχαμε καμία παρενέργεια, δεν παρουσιάστηκε καμία παρενέργεια ούτε στους υπαλλήλους ούτε στο προσωπικό και πήγαμε πάρα πολύ καλά. Επιλογικά, να σας αναφέρω ότι από την αρχή της πανδημίας έως τώρα, στη Μητρόπολη μας, δεν νόσησε και δεν νοσηλεύθηκε κανένας εν ενεργεία κληρικός, κανένας υπάλληλος, είτε του νομικού προσώπου της Μητρόπολης εδώ κεντρικά, είτε των ιδρυμάτων μας. Και επίσης δεν παρουσιάστηκε και κανένα κρούσμα κορονοϊού στις δομές της αγάπης, στα συσίτια και στους προσφέροντες εθελοντική εργασία σε αυτά. Επαναλαμβάνω, αυτά δεν τα αναφέρω για να εφησυχάζουμε, ούτε για να έχουμε έναν ναρκισισμό. Ο ιός ανά πάσα στιγμή είναι έξω από την πόρτα. Έτσι, το είδαμε. Μέχρι τη Μερκάδα έφτασε ο ιός. Οπότε οπουδήποτε μπορεί να σε βρει ο ιός και μέσα στα χιόνια και σε οποιαδήποτε συνθήκη. Οφείλουμε, και αυτό είναι το μήνυμά μου προς την κοινωνία, να συνεχίσουμε με ωριμότητα, με υπευθυνότητα, με σύνεση. Όπως είπα από την πρώτη μέρα, τον ιό δεν τον υπερτιμούμε, αλλά δεν τον υποτιμούμε κιόλας. Δεν ζούμε το φόβο της αρρώστιας, αλλά ούτε και με την ανεμελιά ότι ο ιός εμάς δεν θα μας επισκεφθεί και δεν θα ασχοληθεί μαζί μας. Με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα, χωρίς φοβία, αλλά και χωρίς το φόβο του στιγματισμού. Δεν είναι ντροπή ούτε το τεστ να υποβληθούμε, έτσι, για να αποφύγουμε, ούτε να πούμε αν έχουμε ένα σύμπτωμα, ούτε και να μπούμε σε μια καραντίνα. Είδατε, αν το θέλετε σαν ένα καλό παράδειγμα, και εγώ προσωπικώς, παρά ότι έχω τόσο full πρόγραμμα κτλ., από τη στιγμή που ήρθα σε επαφή με τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, ο άνθρωπος με ενημέρωσε ότι είναι θετικός, αυτομάτως δεν έψαξα να μετρήσω πόσα μέτρα ήμασταν, πόση ώρα ήμασταν, 15 λεπτά λέει το πρωτόκολλο, δεν ήταν 15, τα 14, τα 13, αλλά δεν είναι λογική αυτή. Δεν χάλασε ο κόσμος. Μείναμε 13 μέρες μέσα, κάναμε πολλές δουλειές. Διαδικτυακά τα κάναμε τα πάντα, γράψαμε, διαβάσαμε, επικοινωνήσαμε. Μύριζα και το φαγητό από το συσίτιο
για να ξέρω ακριβώς τι ετοιμάζουν κάθε μέρα και πήγαν όλα πολύ καλά και σήμερα επανερχόμεθα και τρέχουμε. Γι' αυτό λοιπόν και στους συμπολίτες μου, στους αδελφούς μου, δεν είναι φοβερά τα μέτρα, έτσι. Θα έλεγα το πιο φοβερό κομμάτι όντως είναι το οικονομικό, με τα κλειστά μαγαζιά, με τους ανθρώπους που μένουν χωρίς δουλειά, εκεί το κατανοώ πλήρως, έτσι. Αλλά μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν με την ατομική μας συμπεριφορά, με τον τρόπο που θα φερθούμε στον δρόμο, στις σχέσεις μας κτλ., νομίζω ότι εκεί μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε και το παράδειγμα είναι τα παιδιά. Εγώ δεν σας το κρύβω, σας εξομολογούμε, πριν κλείσουν οι δομές, όταν ξεκίνησε το σχολικό έτος, είχα αγωνία, λέω, τα παιδάκια του δημοτικού θα συμμορφωθούν στα μέτρα, πώς θα τα φέρουμε βόλτα. Σας πληροφορώ ότι τέτοιο παράδειγμα δεν έχω ξαναδεί. Σε σημείο που τα ίδια τα παιδιά τα άκουγα εδώ στο κοινό που τα φέραν οι γονείς. Αν τυχόν ο μπαμπάς κατέβαζε τη μάσκα ή η μαμά, βάλει τη μάσκα σου. Και αποδείχθηκε ότι δεν είχε κανένα πρόβλημα. Και να παίξουν και να διαβάσουν και να μείνουν ώρες. Γι' αυτό λοιπόν, παρακαλώ, με πολύ έτσι, αγάπη, σαν πνευματικός πατέρας, σαν αδερφός, σαν φίλος, σαν οικογένεια, να κάνουμε την προσπάθεια στο χρονικό διάστημα που μένει, χωρίς αιμονές, χωρίς ιδεολειψίες, χωρίς συνωμοσίες, ρεαλιστικά, προσγειωμένα, να περάσουμε τη δοκιμασία για να έρθουν και θα έρθουν καλύτερες μέρες και να είμαστε ενωμένοι να αντιμετωπίσουμε τις άλλες δυσκολίες. Τα απόνερα αυτής της κρίσης, το κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα που θα φέρει αυτή η κρίση, σύν αυτό που ήδη υπάρχει, δεν είναι ότι είμαστε σε ένα παράδεισο και θα πάμε στην κόλαση, απλώς θα πάμε πιο βαθιά στην κόλαση, να τα αντιμετωπίσουμε ενωμένοι με υπευθυνότητα και με αγάπη. Γι' αυτό σας κάλεσα σήμερα εδώ, να μοιραστώ τη χαρά μου, αλλά και να απευθύνω ένα μήνυμα σε κάθε κατεύθυνση να συνεχίσουμε. Δεν τελειώσαμε, δεν εφησυχάζουμε. Κάνατε το εμβόλιο, δεν σημαίνει ότι είστε Σούπερμαν, ότι τελειώσαν όλα. Συνεχίζετε, προσεκτικά, όλοι μαζί. Ευχαριστώ πάρα πολύ.